Καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας και φυσικά θα είμαστε μαζί όπως κάθε Παρασκευή από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα εδώ μέσα από την πάντα φιλόξενη. Αρχίσαν τα σαρδάμ, παιδιά. Τη φιλόξενη συχνότητα της Era Sports στους 101,8 στα FM και παγκοσμίως μέσω του διαδικτύου. Στα μικρόφωνα Νίκος Αγγελίδης και ο Νίκος Κολλητάς. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Μια χαρά. Λοιπόν, θα δούμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Και το πρώτο αποτελεί έτσι ένα τελείως ξεχωριστό κομμάτι που ενδεχομένως πολλοί να μην το γνωρίζουν, αλλά που θα δοθεί ευκαιρία παρακολουθώντας και ακούγοντας την εκπομπή τώρα να το μάθουν ακόμα καλύτερα. Λέμε να προλογίσουμε όμως το θέμα μας με ένα έτσι μουσικό κομμάτι επένδυσης. Πάμε! Ξημερώματα την Τρίτη εφεάθης με έναν τύπο σ' ένα ξενυχτάδικο. Με την πράξη σου ετούτη με κάνες φωτιά μπαρούτη έγινε που λέν το σώσε μες στο παρουτάδικο. Στου εγάλεο το σίτι, στου εγάλεο το σίτι, περιθράνος απεδείχθη πως δεν είσαι εσύ για σπίτι. Περιθράνος απεδείχθη πως δεν είσαι εσύ για σπίτι. Άντρα εκατό καράτια πως τον έκανες κομμάτια, που κι εντάξει σου φερνόμουν κι όλα σου τα χάρισα. Τώρα για τα περαιτέρω είναι άλλου καπέλο, εγώ πήρα το δικό μου κι όμορφα καθάρισα. Περιτράνος απεδείχθη πως δεν είσαι εσύ για σπίτι. Περιτράνος απεδείχθη πως δεν είσαι εσύ για σπίτι. Λοιπόν, στην επιμέλεια της εκπομπής είναι η Λιγέρη Γιαννουλάκη, στην αξιταξία ο Νικόλας Κολλητάς και στην ρύθμιση των ήχων ο Χρήστος Γιαννόπουλος, εδώ στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Νικόλα, για πάμε να δούμε τώρα μερικά στοιχεία έτσι, για να προειδεάσουμε και τον κόσμο για τον καλεσμένο μας. Νίκο, έχουμε πει επανειλημμένως ότι μας αρέσει πολύ να ασχολούμαστε με μεγάλες προσωπικότητες από το ποδοσφαιρικό παρελθόν. Μία από αυτές είναι και ο Δημήτρης Εξωμανίδης. Είναι ένας θρύλος για την ομάδα του Εγάλεο με 212 συμμετοχές, 43 γκολ στο πρωτάθλημα, 16 στο κύπελο. Τη σεζόν 64-65 αναδείχθηκε και πρωταθλητής Β' Εθνικής με το Εγάλεο, στο οποίο να πούμε ότι αγωνίστηκε και 10 συνεχόμενες περιόδους. Και όλα αυτά αντιμετωπίζοντας και ο ίδιος και ένα πρόβλημα όρασης, θα μας τα πει και ο ίδιος, πράγμα που κάνει ακόμα, δίνει ακόμα περισσότερη αξία σε αυτά. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, γιατί ουσιαστικά έβλεπε και βλέπει ακόμη από το ένα το μάτι, και μάλιστα κάποιοι έτσι τον συγκρίνουν με τον θεό του ποδοσφαίρου,
τον Γκαρίντσα, τον Βραζιλιάνο. Τον Βραζιλιάνο. Είναι γνωστό ότι είχε ένα ανατομικό πρόβλημα και το ένα το πόδι ήταν πιο κοντό από το άλλο. Αυτή η παιχτάρα η μεγάλη. Λοιπόν, ο Δημήτρης Εξωμανίδης, όπως και να έχει, είναι μια μεγάλη μορφή του Εγάλεο και είναι πολύ μεγάλη μας χαρά και τιμή που τον έχουμε σήμερα εδώ κοντά μας. Κύριε Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Γεια σας. Καλά είστε? Εγώ είμαι καλά. Εσύ τι κάνεις, Πανικάρη μου, ο Νίκος, εσύ? Και οι δύο Νίκοι είμαστε. Νικολίδες. Γεια σου, Νικόλα, τι κάνεις, Πανικάρη μου? Μια χαρά. Είναι ο Νίκος ο Αγγελίδης και εγώ που μιλήσαμε μαζί και προηγουμένως. Να είσαι πάντα καλά και να έχεις υγεία. Σου έχουμε ό,τι επιθυμείς. Αλλά αυτά το τραγούδι που έβαλες τώρα, τον ύμνο του Εγάλεο και αυτά που είπες για μένα είναι κάτι τα οποία μου θυμίζουν. Φέρνεις 50 χρόνια πίσω. Για πάμε λοιπόν να ταξιδέψουμε όντως σε αυτή την πολύ ωραία περίοδο, τότε που ήσασταν μέσα στα γήπεδα και αγωνιζόσασταν. Αλλά τα πάρουμε από την αρχή, να δούμε πώς ξεκινήσατε την καριέρα σας από τον κεραυνό ψυχικού. Ναι. Έπαιξα για λίγο εκεί πέρα, ήμουν μικρός. Μετά από 2 χρόνια περίπου πήγα στον Όμιλο Αμπελοκήπων. Και εκεί έπαιξα 1 χρόνο, κατόπιν πήγα στο Βίζα Μεγάλων. Μετά από το Βίζα Μεγάλων για 1 χρονιά έπαιξα στο Εγάλεο για 10 χρόνια. Εκεί γνώρισα φίλους, με αγαπήσανε, τους αγάπησα. Παρόλο που δεν είμαι από το Εγάλεο, αισθάνομαι ότι είμαι Εγαλιώτης. Μάλιστα. Πολύ έντονες, όπως μας τις περιγράφετε, και συναισθηματικές οι στιγμές, γιατί και τα γήπεδα τότε ήταν διαφορετικά. Οι αθλητές με μια διαφορετική νοοτροπία και φιλοσοφία και μεταξύ τους, αλλά και συνολικότερα. Να πάμε πίσω σε αυτή την εποχή, να μας πείτε πόσο δύσκολο ήταν πρώτα απ' όλα για έναν ποδοσφαιριστή να παίξει μπάλα σε τέτοιο επίπεδο, όπως το κάνατε και το καταφέρατε εσείς. Και οι δυσκολίες που αντιμετωπίσατε και σε οικονομικό πλαίσιο, έτσι, γιατί τότε δεν ήταν επαγγελματικό να πεις ότι έπαιξα 10 χρόνια και έγινα πλούσιος όπως τώρα. Λοιπόν, άκουγα. Εκείνα τα χρόνια τα δυστυχισμένα. Καταρχάς, πηγαίναμε για προπόνηση, τα παπούτσια δεν ήταν όπως είναι τώρα, ήταν με κάτι σκάρες, αυτός που έφερνε τα ρούχα στο γήπεδο για να παίξουμε έπρεπε να είχε και ένα σφυρί για να χτυπάει τις πρόγες που υπήρχαν. Τώρα αυτά τα έχουμε, αλλά τα βιώσαμε όμως όμορφα, γιατί με εκείνα δουλέψαμε στη ζωή μας. Τώρα το Γάλλο είναι μια ποδοσφαιρομάδα και ποδοσφαιρογειτονιά, γιατί έχει βγάλει μεγάλους ποδοσφαιριστές. Άλλοι ζούνε, άλλοι δεν ζούνε τώρα. Αλλά... Θέλετε να μας θυμίσετε κάποιους συμπαίκτες σας έτσι που έχουν ξεχωρίσει και που θα λέγατε εσείς ότι όντως ήταν μεγάλοι παίκτες? Θα σου πω έναν, δύο, πολύ, αλλά θα σας πω για δύο. Τον Μπάμπη τον Σαυρόπουλο, τον Τάκη τον Μαρκόπουλο και τον Πρόδρομο τον Κυριακίδη, τον Αντίπα, το Πουπάκι. Είναι αυτά, ήταν από αυτούς έχουν, ο Κώστας ο Διαμαντόπουλος, αυτοί έχουν παίξει και στην Εθνική Ελλάδος. Μάλιστα. Πάντως, κύριε Εξωμανίδη, πλέον πρέπει να αισθάνεστε Εγαλιώτης γέννημα θρέμα μετά από αυτή την καριέρα, έτσι? Βέβαια. Μα όλοι και που με ρωτάνε, είπατε και στον πρόλογό σας ότι όντως ήμουν μονόφθαλμος και το μάτι μου το έχασε σε ατύχημα. Πότε, σε τι ηλικία? Μικρή ηλικία, αλλά δεν υπήρχαν εκείνη την εποχή να σε πάρουν και να σου κάνουν με χτύπησε ένας με μια σφεντόνα και μετά από 10 μέρες μάλλον με πήγε για να το κοιτάξει ο γιατρός και το μάτι μου ήδη είχε χαθεί. Και παρά το θέμα που είχατε με το μάτι σας, κάνατε μια απίστευτη καριέρα, έτσι? Και απίστευτα, ναι, πολλά σκοραρίσματα κιόλας. Ναι. Ήταν κάτι παιχνίδια τα οποία έχουν μείνει ιστορικά για το Εγάλεο. Τώρα γιατί και γενικά αυτοί που ασχολούνται με τις ομάδες τις πιο μικρές, ήταν
ωραίες στιγμές του ποδοσφαίρου. Μπορείτε να θυμηθείτε έτσι κάποιο παιχνίδι που σας έχει μείνει χαραγμένο στο μυαλό? Ένα ντέρμπι, έστω και τοπικό, μικρότερη σωμα. Δεν είναι ντέρμπι τοπικό, ήταν ένα ντέρμπι που θα έπαιζε ο Βίδας Μεγάλων με το Εγάλιο, στα Μέγαρα. Ναι. Και το η πρώην ομάδα σας δηλαδή με την ναι. Εκείνη την εποχή έπρεπε, πήγα, πρωτού πάω στο γήπεδο με βρίζανε όπως με αποκαλούσαν στραβέ και τα τι αυτά. Και τι να κάνω τώρα, εγώ τους έκανα με το, έκλεισα το μάτι μου το, αυτό το χαλασμένο, ναι. Και πήγα σε μια εξέδρα που είχαν και τους είπα ότι όταν τελειώσει θα βλέπω. Και πράγματι είχα βάλει εκείνη την ημέρα 2 γκολ και μόλις έβαλα το 1 γκολ, γιατί είχε τα Μέγαρα μια εξαδρούλα μικρή που χωράγανε γύρω στα 200 άτομα και πήγα εκεί και κάθισα μπροστά τους και έκλεισα το μάτι μου και τ' άλλο για να τους δείξω ότι η ζωή συνεχίζεται αν έχεις δύναμη μέσα, γιατί και ξέρετε κάτι Νικόλα, όταν ένας άνθρωπος αισθάνεται ότι είναι, δηλαδή, αυτό το πρόβλημα και σε βρίζουνε, παίρνεις μεγαλύτερη δύναμη και γίνεσαι, λες και σε έχουνε τον πάρει. Θηρίο, πραγματικά. Εντάξει, αυτό δείχνει και την μικροψυχία κάποιων, αλλά από την άλλη δείχνει τη δική σας, το δικό σας μεγαλείο ψυχής που αντιμετωπίσατε αυτό το πρόβλημα σαν να μην τρέχει τίποτα και συνεχίσατε να παίζετε μπάλα ακριβώς έτσι όπως μάθατε στις αλάνες από μικρό παιδί. Τώρα, απέναντι σε μεγάλες ομάδες, στην ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ κλπ, τον Άρη, τον Ηρακλή, Πανιόνιο, να μην αδικήσουμε και κάποιον, τον Ατρόμητο, βρεθήκατε, παίξατε κόντρα σε τέτοιες ομάδες? Πώς δεν έπαιξαμε, και με τον Παναθηναϊκό και με τον Ολυμπιακό. Και με τον ΠΑΟΚ που παίξαμε περίπου 8 χρόνια, 9 χρόνια παίζαμε στην πρώτη εθνική. Μάλιστα. Άρα έχετε και την εμπειρία και εσείς ως βασικός παίκτης, αυτό ήθελα να πω στην ομάδα, να έχετε αντιμετωπίσει τις λεγόμενες μεγάλες ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πιο δύσκολη έδρα, ποια θα λέγατε? Δεν είναι πιο δύσκολη έδρα. Ήταν η Θεσσαλονίκη του ΠΑΟΚ. Η Τούμπα, Η Τούμπα ήταν άσα. Αλλά είχε τότε και πέσανε άλλοι, πέσανε διαφορετικά το ποδόσφαιρο. Εκείνη την εποχή ήταν, αυτοσχεδίαζε κάποιοι ποδοσφαιριστές, γιατί πέσανε πεφταράδες που μπορούσαν να πάνε στο εξωτερικό και δεν πήγανε. Πάρα πολύ, δηλαδή και από τον Παναθηναϊκό. Καταρχάς, να ξέρετε ένα πράγμα, λέγανε ότι ο Αντωνιάδης δεν ήξερε ποδόσφαιρο. Μα είναι δυνατόν να βγαίνει 5 χρόνια, 3 πόσα χρόνια πρώτο σκόρερ και να βάλει τόσα γκολ? Ναι. Τώρα που μιλάμε και για τα γκολ, εσείς ήσασταν γκολτσής, δηλαδή το είχατε, είχατε καλή επαφή με τα δίκτυα, έτσι? Το καταδύναμε. Η θέση σας ακριβώς ποια ήταν, σε ποια θέση αγωνιζόσασταν? Έπαιζε πότε σέντρε γκολ, πότε εξωδεξία. Μάλιστα. Επιθετικός λοιπόν, έτσι. Ναι. Διαβάζουμε εδώ λοιπόν ότι ήσασταν και λίγο τσαμπουκάς, έτσι? Για πάμε να μας τα πείτε αυτά. Δεν ήμουν και το καλύτερο παιδί, Νικόλα. Δεν ήμουν και το καλύτερο παιδί. Μην ψάχνει να βρεις εκεί από εκεί. Να σου πω μια ιστορία. Αμέ. Ναι. Να σου πω μια ιστορία. Εννοείται. Έπαιζε ένα παιχνίδι το, όσο λέμε, το Εγάλαιο με την αναγέννηση Άτσας. Και είπα 0-0 γάμο, όταν λέω τι θα γίνει τώρα. Και σκύβω και παίρνω μια χούψα χώμα και τα πετάω στους θεματοφύλακα τα μάτια και αφήνω το διευθυντής τότε. Δεν κοίταξε στο πίσω δοκάρι, κοίταξε στο μπροστινό. Ώσου να πιάσει τα χέρια του από τα μάτια του, είχαμε βάλει τον κόλ και κερδίσαμε. Απίστευτο. Απίστευτο. Άλλες εποχές τελείωσε. Ναι, ναι. Απίστευτο. Όχι, δεν απίστευτο. Δεν επίστευτο. Ο κόσμος της ομάδας, κύριε Εξωμανίδη, σας αγαπούσε? Είχατε καλή σχέση με τους οπαδούς, με τους φίλους της ομάδας τότε? Ακόμα να σου πω κάτι, Νικόλα, και τώρα, άμα θα πάω στο Εγάλαιο,
Δηλαδή, εντάξει, σε Γάλλο μ' αγαπάνε και τους αγαπάω, αλλά σε γενικά συμπεράσματα και στον εξωτερικό κόσμο και από εκεί και να βρω, πάντα με υποδέχονται με αγάπη. Αυτό έχει να κάνει και με το χαρακτήρα σας μάλλον, γιατί εκτός από τσαμπουκά είδαμε ότι έχετε και πολύ χιούμορ. Δεν ξέρω αν και με τους συμπαίκτες σας στα αποδυτήρια είχατε κάποια πλάκα, είχαμε, κάποιο γέλιο κλπ. Είχαμε πολλές. Αλλά να ξέρεις και ένα πράγμα. Τότε ήταν διαφορετική ζωή. Τότε στα χρήματα ήταν από το ποδόσφαιρο λίγα παίρναμε, αλλά αυτά μας τράνανε. Τώρα λέει μια... Δεν υπάρχουν εκείνα τα... Και δεν υπάρχουν τα οικονομικά τώρα, παλικάρι. Τα οικονομικά έχουν σανέψει τώρα. Είναι δύσκολα τα πράγματα για να δεν βγάλει ο κάθε Έλληνας. Το ελληνικό ποδόσφαιρο σήμερα, μιας και κάνατε αυτή την έτσι, σύγκριση, πώς το βλέπετε, σε τι επίπεδο είναι? Το ελληνικό ποδόσφαιρο, να σου πω κάτι, η ομάδα είναι 16, ας πούμε, 16. Σε κάθε ομάδα πόσοι Έλληνες παίζουν? Λίγοι. Συγκριτικά με την εποχή σας, καμία σχέση. Τι να κάνουμε τώρα, γιατί να λέμε για ελληνικό ποδόσφαιρο και να μην λέμε για άλλα πράγματα? Αφού δεν παίζουν Έλληνες ποδοσφαιριστές. Και δεν υπήρχαν τότε σε εκείνη την εποχή. Ήταν οι γειτονιές, οι Αλάνες. Ήταν το Εγάλαιο, ήταν η Καλυθέα, ήταν η Κεσαριανή. Γιατί η Καλυθέα είχε βγάλει ποδοσφαιριστές μεγάλες. Τον Παπουλίδη, τον Νεστορίδη. Η Κεσαριανή είχε βγάλει κάτι παίχτες, το Κριτικόπουλο. Ο Κριτικόπουλος ήταν πιο παλιά, εγώ σου λέω για πιο παλιά, που ήταν ο Γαβανάς, ήταν ο Καρακατσάνης και πολλοί άλλοι. Ήταν η Νέα Ιωνία που είχε μπουλενωθήκαν μετά οι ομάδες, η Σαφράμπολη, η Νέα Ιωνία και η Καλογρέλα και κάνανε το Ιωνικό που λεγόταν. Τον Ίκαρο. Mm-hmm. Αυτοί δεν ήταν, εκεί δεν παίζανε. Κόντεψε να φτάσει στην πρώτη εθνική ο Ίκαρος. Παραλίγο θα θέλει. Λόγω Χούντας τότε δεν είχε ανέβει, ήταν τα γνωστά. Αυτά δεν μπορούμε να τα κρίνουμε. Εμείς είναι διαφορετικών ανθρώπων να τα κρίνουμε. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Ξωμανίδη. Είπατε για μεγάλους παίκτες που έχετε γνωρίσει μέσα στα γήπεδα. Κατά τη δική σας άποψη, ποιος είναι ο μεγαλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής της ιστορίας? Άκου, ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής εξών, γιατί δεν τον έζησα εγώ τον Χατζηπαναγή, αλλά ο Δωμάζος, ο Λουκανίδης, ο Κούδας, μετά ήταν τώρα τι μου θυμίζεις, ο Σιδέρης, ο Πόντακας, ο Λούτσος, αυτή ήταν ο Μποτίνος. Ποιο να πρωτοθυμηθείς, ο Κελεσίδη, αυτή ήταν μεγαθύρια. Πάντως τότε παίζατε για τη φανέλα, έτσι. Εντάξει, όχι ακριβώς για τη φανέλα, μας δίνανε, εντάξει ήταν λίγα τα λεφτά, αλλά με εκείνα τα λεφτά, αν ήσουν λιγάκι ο Μανταδόρος, τι έβγαζε. Όχι να ζήσει η οικογένεια. Όχι να ζήσει η οικογένεια. Εμείς είχαμε και έναν σούπερ γά στην ομάδα μας. Το Ζαμπέτα. Γενάς. Ο Ζαμπέτας ήταν το Σίτι, το Εγάλιο Σίτι, ο Ζαμπέτας θα μου έλεγε. Όχι το Εγάλιο, το Σίτι που λένε. Ναι. Πηγαίνατε και στο Ζαμπέτα μετά τις νίκες της ομάδας. Αν πηγαίναμε. Ναι, αμέ. Πηγαίναμε και επειδή εντάξει δεν ήμασταν, δεν με έβαζε, δεν καθόμουν σε τραπέζι, με έβαζε και καθόμουν στο τραπέζι των καλλιτεχνών για να μην πληρώσω λεφτά. Α, εκεί, στο πάλκο δίπλα δηλαδή. Σωστός, έτσι. Πολύ. Ναι, δίπλα δεν έχει ένα, το πάλκο που κάθονται οι καλλιτέχνες. Ωραία, το πρωί τρίπλες και το βράδυ εκεί δίπλα στο Ζαμπέτα. Όχι κάθε μέρα, σταμάτα, όχι κάθε μέρα, δεν ήμασταν για τις ίδια πράγματα, αλλά... Όταν πηγαίνατε έτσι. Δευτέρα με Τρίτη ήμασταν πάντοτε. Α, εντάξει. Δύο φορές τη βδομάδα, μια χαρά.
Λοιπόν, κάνατε και οικογένεια, κύριε Ξωμανίδη, και θα μας πείτε και για την οικογένεια, αλλά μας πείτε για να κλείσουμε και για την προπονητική σας καριέρα. Γιατί μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής καριέρας μέσα στα γήπεδα ως παίκτης, συνεχίσατε και στους πάγκους. Για να σου πω. Για την καριέρα μου έχω δύο κόρες, που η μία κόρη μου έπαιζε μπάσκετ και ήταν καλή παίκτρια, και από την κόρη μου έχω δύο εγγονάκια. Να σας ζήσουν. Το ευχαριστώ. Το Μάριο και την Αμελή. Από το γιο μου έχω ένα κοριτσάκι την Παρασκευή, και η κόρη μου η μικρή μέχρι το Σεπτέμβριο θα γεννήσει. Άντε, μπράβο, να σας ζήσουν. Καλό. Ευχαριστώ πολύ. Και να σου πω και κάτι άλλο. Ποδοσφαιρική προπονητική καριέρα δεν είχαμε. Γιατί δεν... Άκου να σου βγάλει. Οι προπονητές τότε σε εκείνη την εποχή δεν υπήρχε παλικάρι. Μα ποιο να μάθεις. Αυτοί οι προπονητές λέγανε πολλές φορές 11 αυτοί, 11 εσείς μπέσε μέσα και να μην σου τα παρακάτω. 11 αυτοί δεν είναι, 11 και εσείς φοβόσαστε, ρε μισός εσείς και πόλπι και τέτοια πράγματα. Αυτά έχουν μείνει ιστορικά. Και πλέον είστε μέλος του Συνδέσμου Παλεμάχων της ομάδας, έτσι, του Εγάλεου. Όχι, δεν πηγαίνω. Πήγαινε και πρώτο καμιά φορά. Γιατί στην ομάδα του Εγάλεου, η ομάδα του Εγάλεου, αν δεν ήταν ο κ. Παλτόγλου, θα είχε διαλύσει. Ο κ. Παλτόγλου είναι ένας ο οποίος είναι που του δίνει τα χρήματα και του συντηρεί. Αλλά και πάλι τον ευρύζουνε. Ας πω και κάτι άλλο τώρα, δεν ξέρω τι σχέση είχες. Οι αδερφοί Μητρόπουλοι, όταν είχαν το Εγάλο μετά από μένα, το είχαν βάλει και παίζανε κάθε χρόνο στο UEFA. Το ξέρετε αυτό? Το Εγάλο, έτσι. Mm-hmm. Είχε, ήταν μια πολύ ισχυρή ομάδα το Εγάλο. Ναι. Και τελικά το Μητρόπουλο τον ευρύζανε και τώρα δεν πατάει ούτε στο γήπεδο. Τώρα αν ήταν καλός ή κακός παράγοντας και το Γάλλο ήταν καλός. Τώρα τι έκανε για το άλλο, έλεγε ο π.χ. ο Θωμάς, το Γάλλο και ο Ολυμπιακός να είναι καλά και οι άλλοι όλοι να πάνε να... Ναι, ναι. Το θυμάσαι. Εσείς πιτσιρικάς τι ομάδα ήσασταν, κύριε Ξωμανίδη? Είχα μια πρόβλεψη, είχα εκεί πέρα, γιατί ήταν εκεί την εποχή πιτσιρή και όλο κέρδιζε ο Ολυμπιακός και ήμουν Ολυμπιακός. Μετά όταν παίξατε κόντρα στον Ολυμπιακό, πώς νιώσατε? Εντάξει, να σου πω και ένα άλλο. Και κλείνουμε με αυτό πολύ σύντομα. Ναι, δεν σύντομα θα σου πω. Όταν πήγαμε να παίξουμε, είχαν έρθει κάτι παίξες να παίξουν με το... Α, έχω παίξει και με το Σαραμέγαρα, ή έπαιξε και ο Κοτρίδης και ο Ξανθόπουλος, κάτι τέτοιο παίξες. Και όταν παίξαμε εκεί πέρα, τους έβλεπα αυτούς τους παίχτες, το Δαρύβα, το... Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Ξωμανίδη. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ήταν τιμή μας που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά.